Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, να κάνουμε μία ενημέρωση για όλη τη σημερινή μέρα, ό,τι εξελίξει έχουμε, πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο τον Μαυροκέφαλο, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΑ. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, με όσα έχουμε ζήσει όλες αυτές τις μέρες, πραγματικά επιβεβαιώνεται το σύνθημα που φωνάζουν όλοι οι εργαζόμενοι: μέσα στα σωματεία φτιάχνετε καριέρες, να ποιοι είναι οι εργατοπατέρες. Επιτέλους εμφανίστηκαν ύστερα από 4 μέρες και σε μια σπάνια στιγμή της ύπαρξής τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις φαντομάδες. Αυτοί που έχουν στρογγυλοκαθίσει στο σβέρκο χιλιάδων εργαζομένων με τη μορφή νόθων αντιπροσώπων και διαμορφώνουν στη ΓΕΣΕΕ ψεύτικους συσχετισμούς. Αυτές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που απουσιάζουν από τους αγώνες των εργατών όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ως διαμαγείας εμφανίζονται με πολλούς αντιπροσώπους στα συνέδρια της ΓΕΣΕΕ. Χωρίς ίχνος Τσίπας, η γνωστή κάστα των εργατοπατέρων που συνέβαλε όσο κανείς για να υλοποιηθούν 3 μνημόνια, εκατοντάδες αντεργατικοί νόμοι και να φτωχοποιηθούν οι εργαζόμενοι, εμφανίστηκε ως τιμητής των συνδικάτων. Θυμίζουμε για τους εργαζόμενους τα εξής: Εργατικό Κέντρο Ημαθίας, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξάνδρειας, παρουσίασε αύξηση ψήφων 254% χωρίς να υπάρχουν στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Στα εργατικά κέντρα Αργολίδας και Έδεσας δεν υπάρχουν πρακτικά αρχαιρεσιών για κανένα σωματείο στα οικία πρωτοδικεία. Στους εργάτες γης της Βέλειας φέρεται να ψήφισαν σε 3 κάλπες ένας εργαζόμενος κάθε 41 δευτερόλεπτα, 801 εργαζόμενοι μέσα σε 5,5 ώρες. Στο Σωματείο Κονσερβοποιίας της Βέλειας φέρεται να ψήφισαν 3.525 εργαζόμενοι χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία στα πρακτικά παρά μόνο ονοματεπώνυμα. Στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε 5 ώρες μετά την έναρξη των αρχαιρεσιών. Το Εργατικό Κέντρο Διδημοτήχου είναι εκπρόθεσμο 2 μήνες, ενώ παρουσίασε και αυτό αύξηση ψηφισάντων κατά 255%. Τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Οικοδόμων και Χειριστών στην Βρετανία είναι εκπρόθεσμα. Στη Θεσσαλονίκη οι φύλακες νυχτοφύλακες ψήφισαν χωρίς δικαστικό αντιπρόσωπο, ενώ το Σωματείο Μπαρμπαστάθης έχει πενταετή θητεία που λύγει το 2020. Στην Καβάλα, τα Σωματεία Οικοδόμων Ελευθερούπολης, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι Χρυσούπολης Νέστου και Σωματείο Εργαζομένων στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις είναι εκπρόθεσμα. Στην Καλαμπάκα, το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Οικοδομικών Εργασιών δεν λειτουργεί από το 2011 και όμως έφερε αντιπροσώπους. Το Εργατικό Κέντρο Κιλκής, που στο προηγούμενο συνέδριο παρουσίασε 572 ψηφίσαντες και αποκλείστηκε από το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ για νοθείες, τώρα παρουσιάζει να ψήφισαν 1.802. Στον ίδιο νομό, τα Σωματεία Χειριστών και Καθαριστριών είναι εκπρόθεσμα. Μάλιστα των χειριστών αποκλείστηκε από την Οικία Ομοσπονδία για νοθεία. Επίσης το Σωματείο Εργαζομένων Μιχαηλίδης, που στο Εργατικό Κέντρο παρουσιάζει να ψήφισαν 803 εργαζόμενοι, στην Ομοσπονδία παρουσιάζει να ψήφισαν 287. Τέλος, ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου είναι πρόεδρος στην αναπτυξιακή ΑΕ Κιλκής. Στην Κοζάνη, τα Σωματεία Σπάρτακος, Σούπερ Μάρκετ και των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών είναι εκπρόθεσμα. Στην ίδια περιοχή ιδρύθηκε Σύλλογος Ανέργων και Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Περιφέρειας, στο οποίο φέρεται να ψήφισαν 650 εργαζόμενοι. Στο ίδιο σωματείο ψήφισε και εκλέχθηκε αντιπρόσωπος εργαζόμενος της ΔΕΗ, που είναι και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Το Εργατικό Κέντρο Λασιθίου παρουσίασε αύξηση ψηφισάντων κατά 188%. Μέσα από αυτό το εργατικό κέντρο ψήφισαν για τη ΓΕΣΕΕ οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων Ανατολικής Κρήτης,
που ψήφισαν και μέσω της Ομοσπονδίας τους. Στον ίδιο νομό, το Σωματείο Εργαζομένων στους Δήμους Αγίου Νικολάου και το Σωματείο Οικοδόμων στον Άγιο Νικόλαο είναι εκπρόθεσμα. Ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου είναι ιδιοκτήτης Πούλμαν. Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας. Πρόκειται για εργατικό κέντρο που προέκυψε μετά την διάλυση του προηγούμενου εξαιτίας οικονομικών ατασταλιών ύψους 1.000.000 ευρώ. Στη Φλόρινα επίσης πολλά σωματεία είναι εκπρόθεσμα. Δεν γράφουν μέλος της ΓΕΣΕΕ το Εργατικό Κέντρο Λαμίας. Η Ομοσπονδία ΟΜΙΠΑΕ, τον Security δηλαδή, έχει ανύπαρκτα σωματεία και στα υπόλοιπα υπάρχουν εκατοντάδες διπλοψηφίες. Στην Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρείες ψηφίζουν εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι αντιπρόεδρος στην Τράπεζα Επίρου και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας είναι ταμεία στην ίδια τράπεζα. Στην ίδια Ομοσπονδία ψήφισαν ιδιοκτήτης ασφαλιστικής εταιρείας και ο πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου. Στην Ομοσπονδία των Οδηγών, την ΠΟΥΠΑ, υπάρχει σωματείο από την Αθήνα όπου η κατάσταση ψηφοφορίας έχει καταγράψει 28 ψηφίσαντες, ενώ στο πρακτικό αρχαιρεσιών φέρονται να είναι 428. Για το Σωματείο Οδηγών Αθήνας Πειραιά και Περιχώρων δεν υπάρχουν έγγραφα στο πρωτοδικείο. Το Σωματείο Εργαζομένων Θεσπρωτείας είναι ανύπαρκτο στο πρωτοδικείο από το 2008. Η δικαστική αντιπρόσωπος που εμφανίζεται να παρίσταται στις αρχαιρεσίες το 2016 έχει πάρει μετάθεση σε άλλο πρωτοδικείο από το 2010. Στη Γενόπκιε υπάρχουν δύο εκπρόθεσμα σωματεία. Στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας Επισιτισμού πήρε μέρος στο παράνομα ιδρυθέν σωματείο του γνωστού μεγαλοξενοδόχου Ανδρεάδη, το οίκος, που έχει διαγραφεί από τα μητρώα του πρωτοδικείου με δικαστική απόφαση. Στην Ομοσπονδία των Ηλεκτρολόγων, το σωματείο από το οποίο εκλέγεται ο πρόεδρος είναι εκπρόθεσμο. Στην Ομοσπονδία των Θυρωρών, οι αντιπρόσωποι δεν προέκυψαν από εκλογική διαδικασία, αλλά από διορισμό δικαστηρίου. Στην Ποινιό, οι αρχαιρεσίες δεν γίνονται με τον νόμο 1264. Στην Ομοσπονδία υπάρχουν πολλά σωματεία φαντάσματα. Στην Ομοσπονδία των Καζίνων, εκεί που εκλέγεται ο γνωστός εργοδότης συνδικαλιστής Καραγεωργόπουλος. Στην Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών, οι αρχαιρεσίες δεν γίνονται με τον νόμο 1264. Στην Ομοσπονδία Χημικής Βιομηχανίας, το Σωματείο Βαριάς Βιομηχανίας στην Ομοσπονδία παρουσιάζει 930 ψηφίσαντες, ενώ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας παρουσιάζει 300. Το Σωματείο της ΑΝΑΕ είναι 9 μήνες εκπρόθεσμο. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι περιμένουν 3 μέρες από το πρωί ως το βράδυ να ξεκινήσει το συνέδριο. Δεν ήρθαν εδώ για να τρογοπίνουν και να κάνουν πολύμερες διακοπές με τα λεφτά των εργαζομένων, όπως κάνει αυτό το άθλιο και σάπιο τμήμα με τις πρακτικές της συνδικαλιστικής μαφίας. Δεν ήρθαμε στην Καλαμάτα για να λιαστούμε στα πολυτελή ξενοδοχεία και στις πισίνες, όπως κάνουν οι εργατοπατέρες μέσα στη χλειδί που οι εργαζόμενοι δεν θα μπορέσουν να περάσουν ούτε από απ' έξω. Είναι ψέμα το οποίο καλλιεργείται από διάφορους καλοθελητές δημοσιογράφους ότι οι συγκεντρώσεις των εργαζομένων έξω από το χώρο του συνεδρίου εμποδίζει να γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Όπως όλοι βλέπετε, οι εργατοπατέρες ζουν δίπλα στη συνεδριακή αίθουσα. Ζουν μέσα στους χώρους της κλειδής, ενώ η συγκέντρωση είναι απ' έξω. Το ψέμα λοιπόν έχει κοντά ποδάρια. Από το πρωί σήμερα οι αντιπρόσωποι εργαζόμενοι βρισκόμαστε εδώ απαιτώντας να γίνει συνέδριο των εργατών χωρίς εργοδότες και νόθους. Από το πρωί καταγγείλαμε την παρουσία της αστυνομίας και του εισαγγελέα λέγοντας ότι δεν έχουν καμία δουλειά στα συνέδρια των εργατών οι μπράβοι, οι εργοδότες, τα τσιράκια τους, η αστυνομία και κανένας εισαγγελέας, που μάλιστα χωρίς να διαψευστεί
φαίνεται ότι μένει και τρεις μέρες μέσα στο ξενοδοχείο. Από το πρωί λοιπόν δεν έχουν εμφανιστεί καθόλου και έχουν το θράσος να κατηγορούν τους εργαζόμενους ότι τους εμποδίζουν να ξεκινήσει το συνέδριο, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα με κάθε τρόπο, ακόμα και με εξώδικα, ζητάμε να ξεκινήσει το συνέδριο με τους γνήσιους αντιπροσώπους. Το αντίθετο, δεν έχουν αφήσει από το πρωί ουζερή για ουζερή εδώ στην Καλαμάτα που να μην το έχουν επισκεφτεί. Δεν έχουν αφήσει ταβέρνα και δωμάτιο όλη μέρα που να μην κάνουν τα δικά τους σκοπρεμή για το πώς θα εμφανίσουν τους εργάτες ως τραμπούκους και τους τραμπούκους ως εργάτες. Τους λέμε ότι δεν θα τους περάσει. Δεν ήρθαμε στην Καλαμάτα για Dolce Vita, όπως η πλειοψηφία. Δεν ήρθαμε στην Καλαμάτα για Dolce Vita, όπως οι εργατοπατέρες που τρώνε τα λεφτά των εργαζομένων, αντί να συζητήσουν για τα πραγματικά τους προβλήματα. Και σήμερα είμαστε εδώ απαιτώντας να γίνει συνέδριο. Και αύριο θα είμαστε εδώ απαιτώντας να γίνει συνέδριο. Όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι εργάτες πρέπει να είμαστε και σήμερα και αύριο εδώ. Αν νομίζουν ότι από Δευτέρα με δοτή και διορισμένη διοίκηση θα στρογγυλοκαθίσουν στα γραφεία της ΓΕΣΕΕ στην Πατησίων, είναι γελασμένοι. Σήμερα δεν τελείωσε τίποτα. Συνεχίζουμε αύριο. Συνεχίζουμε κάθε μέρα. Ξεκινά μια ελπιδοφόρα μάχη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, για να σπάσει επιτέλους το απόστημα που διώχνει τους εργαζόμενους από τα συνδικάτα. Παλεύουμε για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και όλες αυτές τις μέρες, όλο το προηγούμενο διάστημα, περιοδεύοντας σε όλη την Ελλάδα, ήρθαμε σε επαφή με χιλιάδες εργαζόμενους που ανήκουν σε άλλα ψηφοδέλτια, σε άλλες παρατάξεις, που όμως συχαίνονται, αναγουλιάζουν από όλα αυτά που κάνουν οι εργατοπατέρες, από όλα αυτά που κάνουν οι συμβιβασμένες ηγεσίες. Αυτούς τους εργαζόμενους, αυτούς τους συνδικαλιστές, το ΠΑΜΕ, τα ταξικά συνδικάτα, τους καλεί να κάνουν ένα ακόμα βήμα, να βγάλουν συμπέρασμα, να συμπορευτούν με τους εργαζόμενους, με το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, για να σπάσει το απόστημα και για να οργανωθούν οι αγώνες της εργατικής τάξης, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όσα έχουν πραγματικά ανάγκη οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους. Συνεχίζουμε λοιπόν, συνάδελφοι, απαιτώντας όλα αυτά, να γίνει γνήσιο εργατικό συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, να είμαστε στους χώρους δουλειάς για την οργάνωση και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Συνεχίζουμε.